www.xanthidaily.gr. Η ελευθερία δεν χαρίζεται. Κερδίζεται κάθε μέρα με αγώνες και αίμα. Το δίδαγμα αυτό το ξέρουμε καλά. Όλοι οι Έλληνες στις χιλιάδες χρόνια από την ιστορία μας. Και σήμερα, 28 Οκτωβρίου, μας υπενθυμίζει το έπος του 40, το οποίο ίδρυσαν, έφτιαξαν με το αίμα τους οι πρόγονοι μας 82 χρόνια πριν. Σήμερα προχωρούμε μπροστά και λέμε όλοι οι Έλληνες ενωμένοι, σαν μια βροθιά, πάλι όχι σε όσους επιβουλεύονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και προχωρούμε μπροστά με αυτοπεποίθηση στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής για να κατακτήσουμε τη θέση που μας αξίζει στον κόσμο. Έχοντας την τιμή και τη χαρά να εκπροσωπώ εδώ στην Ξάνθη τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σας καλώ να φωνάξουμε όλοι μαζί. Ζήτω το έθνος. Ζήτω 28 Οκτωβρίου 1940. Χρόνια πολλά. 28 Οκτωβρίου του 1940 είναι σημαντικότερη ημέρα της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Γιατί ο λαός μας ομόφωνα και ομόψυχα είπε ένα όχι, διασώζοντας την αξιοπρέπεια όλου του πολιτισμένου κόσμου, ο οποίος έσκυβε το κεφάλι στον άξονα, στον φασισμό. Παρακολουθήσαμε την παρέλαση, καμαρώσαμε τη μαθητιώσα νεολαία, τα στρατευμένα μας παιδιά, τους πολιτιστικούς μας συλλόγους και νιώσαμε μια εθνική υπερηφάνεια. Να ευχαριστήσουμε την υπέρμαχο στρατηγό, την υπεραγία Θεοτόκου, που σκέπαζε και φρουρούσε τους προγόνους μας που μαχόταν για την ελευθερία. Τους ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές όλων εκείνων που θυσιάστηκαν για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Και το μήνυμα που μας δίνουν εκείνοι με τη θυσία τους στον αγώνα τους είναι να έχουμε την πίστη στο Θεό και την ενότητα μεταξύ μας. Απλώνουμε το χέρι της φιλίας, της συνεργασίας σε όλους τους γειτονικούς μας λαούς. Όμως τους λέμε ότι θα πρέπει να σέβονται την ιστορία, τα σύνορα, την παράδοση αυτού του τόπου. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλησπέρα σε όλους. Τιμή και δόξα σε όλους τους αξιωματικούς και οπλίτες, οι οποίοι υπερβαίνοντας την ανθρώπινη φύση το 40, πολεμώντας κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες στα απάτητα βουνά της Πύρου του Βορείου Ηπείρου, εναντίον ενός πολυάριθμου και ισχυρού εχθρού, κατάφεραν να δημιουργήσουν αυτό το έτος, το οποίο για μας αποτελεί κοντινό φάρο ενός στρατού που σήμερα είναι ισχυρός, σύγχρονος, άρτια εκπαιδευμένος και να είστε βέβαιοι ότι είναι ο μοναδικός στρατός στην Ευρώπη που έχει αυτό τον υψηλό βαθμό υπηρεσιακής ετοιμότητας. Χρόνια πολλά. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και σε όλους τους Ξανθιώτες. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ξάνθη είχε το έπος των οχυρών του Εχίνου, το οποίο στιγμάτισε και την περιοχή μας. Γιορτάζουμε λοιπόν σήμερα όλοι οι Έλληνες και γιορτάζουμε και μαζί, όλοι μαζί ενωμένοι, με ομόνια μπορούμε να γίνουμε ισχυροί. Μπορεί να είμαστε λίγοι αριθμητικά, αλλά είμαστε δυνατοί ψυχικά. Εύχομαι λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω 28 Οκτωβρίου. Θα πω χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, όμως θα πω και ένα μήνυμα. Να σκεφτούν πάρα πολύ καλά όποιοι έχουν στο μυαλό τους να διεκδικήσουν από αυτό το ευλογημένο το χώρο που λέγεται Ελλάδα έστω και μία σπιθαμή. Ό,τι έχουν κάνει οι πρόγονοί μας θα το κάνουμε και εμείς από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο να υπερασπιστούμε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Οπότε να ξέρουν, έχοντας τη μνήμη μας όλους τους συνανθρώπους μας που θυσιαστήκανε για να είναι ελεύθερη αυτή η χώρα και τους τόπους και όλοι να λειτουργούμε και να είμαστε εδώ ευτυχισμένοι, αγαπημένοι και ενωμένοι, θα το ξανακάνουμε όποτε και αν χρειαστεί. Χρόνια πολλά.
Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά για τη Ξάνθη, χρόνια πολλά για τους Έλληνες και την Ελλάδα. Σήμερα θυμήσαμε τους ήρωές μας που έπεσαν για αυτή τη χώρα. Είδαμε τα νιάτα μας, είδαμε το στρατό μας. Δυστυχώς οι προκλήσεις των καιρών δεν τελειώσανε και πρέπει να είμαστε για τα καινούργια όχι πάντα προετοιμασμένοι. Χρόνια πολλά.